Είναι από τις πιο σπάνιες φορές που ακούς έναν υπουργό για ένα τόσο κρίσιμο θέμα να είναι τόσο εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια παρέμβαση του κυρίου υπουργού η οποία δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τα πράγματα. Λες, έκανε μια γενική διάλεξη για την Ευρώπη, για την δίθεν ευρωπαϊκή στρατηγική, χωρίς να γνωρίζει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια ιστορία. Έχει ειδικά προβλήματα, έχει ειδικές ανάγκες, χρειάζεται μια στρατηγική. Για αυτήν δεν μας είπατε σχεδόν απολύτως τίποτα. Αντίθετα, πήγατε να καλυφθείτε από ένα γενικό πέπλο. Μέχρι τον κύριο Νταλέμα θυμηθήκατε. Το πρότυπό σας, ο κύριος Νταλέμα, έκανε θαύματα στον ενεργειακό τομέα της Ιταλίας. Το χαρακτηρίσατε μάλιστα και κομμουνιστή τον κύριο Νταλέμα. Ο πρώτος κομμουνιστής που έγινε πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών. Πρωθυπουργός. Ναι, εντάξει, πρωθυπουργός. Άντε, πρωθυπουργός. Μα δεν μου λέτε έτσι βαφτίζετε, ανακαλύπτετε τους κομμουνιστές. Έτσι τους ανακαλύπτετε. Δηλαδή τους μεταλλαγμένους, ακραία νεοφιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες, βομβαρδιστές. Με συγχωρείτε, κύριε, ακούτε. Σιγά σιγά, να μην απευθύνεται προσωπικά ο ένας λοιπόν, τον άλλο. Μεταλλαγμένους, νεοφιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες, αυτούς που πρώτοι έκαναν τον πρώτο βομβαρδισμό ευρωπαϊκής χώρας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ο κύριος Νταλέμα βομβάρδιζε τη Σερβία, αυτούς που έκτισαν το λεγόμενο ανεξάρτητο Κόσοβο για να μαυρίσουν με κάρβουνο και λιγνίτη όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα πρότυπά σας. Προφανώς είναι αυτά τα πρότυπά σας. Προφανώς. Γι' αυτό κάνετε, γι' αυτό κάνετε και αυτά τα τερατουργήματα στη χώρα. Μας είπατε για την ευρωπαϊκή στρατηγική. Δεν σας αρέσει. Μα δεν προχωρούμε έτσι. Δεν προχωρούμε έτσι. Κύριε Λαφαζάνη, ένα μεγάλο ταλέμα και μικρούς ταλέμα. Χωρίς να απευθύνεστε σε κανένα και οι συνάδελφοι να μην απαντάνε. Παρακαλώ. Ωραίο είναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές. Μην μου παραπονήσετε μετά για το χρόνο. Μας μίλησε ο κύριος υπουργός για την ευρωπαϊκή στρατηγική. Και άρχισε να λέει λόγια παχιά. Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική, κύριε Υπουργέ? Σήμερα 7 αδελφές, ενεργειακές αδελφές, ελέγχουν το 50% της ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής. Και αυτό το θεωρείται ευρωπαϊκή στρατηγική. Και την ώρα που αυτοί απλώνονται και ο στόχος τους είναι να αλώσουν όλη την ευρωπαϊκή αγορά, να την ολιγοπολίσουν. Την ευρωπαϊκή αγορά, να επιβάλλουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια μοντέλα ενεργειακής εξάρτησης, τα οποία θα υποθηκεύουν το μέλλον των περιφερειακών χωρών και πρώτα απ' όλα της Ελλάδας, και την ώρα που γίνεται αυτό, δηλαδή συγκέντρωση και ολιγοπολιοποίηση στην Ευρώπη, την ώρα αυτή ερχόσαστε εσείς και διαλύετε και ξεπουλάτε τη ΔΕΗ. Ωραία πολιτική και ωραία στρατηγική. Μας είπατε για το δανεισμό της ΔΕΗ. Βεβαίως υπάρχει δανεισμός της ΔΕΗ. Εμείς δεν εκθιάζουμε την ΔΕΗ με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι τώρα, αλλά η απάντηση στη δημόσια ΔΕΗ όπως λειτουργούσε με όλα τα προβλήματα που είχε, δεν να την διαλύσετε και να την ξεπουλήσετε σε ξένα και χώρια συμφέροντα. Δεν είναι αυτή. Η απάντηση είναι να ανασυγκροτηθεί η ΔΕΗ, να γίνει πιο αποδοτική, να δουλέψει πιο ουσιαστικά, να βάλει κοινωνικές προτεραιότητες, αναπτυξιακές, επενδυτικές προτεραιότητες, να στοχεύσει σε μια εθνική ενεργειακή στρατηγική. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, μας είπατε για το δανεισμό της ΔΕΗ, 5 δις
Έχει πολλά δάνεια. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μας πείτε τα δάνεια που πήγαν. Πήγαν σε επενδύσεις τα δάνεια. Και το δεύτερο, τα δάνεια εξυπηρετούνται, μπορούν να είναι να εξυπηρετούνται από την εταιρεία. Αν μπορούν να εξυπηρετούνται από την εταιρεία και αν τα δάνεια αυτά έχουν κατευθυνθεί κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις, ποιο είναι το δικό σας πρόβλημα? Πώς θα κάνει επενδύσεις, λέει η ΔΕΗ, τώρα καινούργιες που έχει? Άρα για να κάνει επενδύσεις πουλάμε το 30% της ΔΕΗ, παίρνουμε υποτίθεται τα λεφτά από το ξεπούλημα, αυτά τα ψίχουλα που θα πάρετε, τα δίνουμε στη μεγάλη ΔΕΗ για να κάνει τις επενδύσεις. Ποια μεγάλη ΔΕΗ τα δίνετε? Θα ξεπουλήσετε το 30% της ΔΕΗ, αλλά θα ξεπουλήσετε και το 70% που θα απομείνει, γιατί το 17% του 70% τι θα το κάνετε? Θα το πάτε σε στρατηγικό επενδυτή και θα του δώσετε το management. Άρα, στο στρατηγικό επενδυτή, κύριε Υπουργέ, και να μην κοροϊδεύετε εδώ τη Βουλή, στο στρατηγικό επενδυτή του 17% που θα πάρει και το management, θα του δώσετε και πρίκα όσα πάρετε από την μικρή ΔΕΗ, για να κάνει, υποτίθεται, επενδύσεις τις οποίες μέχρι τώρα τις έκανε η ΔΕΗ χωρίς να χρειάζεται να ξεπουλήσει το 30% της εταιρείας. Αυτά είναι τα κακουργήματά σας και αυτά ερχόστε να μας τα εκθιάσετε εδώ και να μας τα προβάλλετε ότι δήθεν είναι το μεγάλο έργο. Η ΔΕΗ είναι ένας παραγωγικός γίγαντας. Ένας παραγωγικός γίγαντας. Είναι από τις λίγες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη οι οποίες έπαιξαν ένα θετικό αναπτυξιακό και περιφερειακό ρόλο σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές. Η πολιτική σας μέχρι τώρα είναι σωστή? Η πολιτική σας μέχρι τώρα, όχι, η πολιτική, μια στιγμή, να ξεχωρίσουμε ποια πολιτική μιλάτε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Μακαρίτης, γι' αυτόν αναφέρομαι, για να μην τα μπλέκετε. Λοιπόν, είπαμε, ήταν πριν το 1950, αυτό η πανσπερμία ξένων εταιριών, ληστρικών εταιριών, όπου το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν είδος πολυτελείας. Και η περιφέρεια δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρχισε να ανασυγκροτείται ο τομέας ενέργειας και να παίζει ένα θετικό ρόλο από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ και ιδιαίτερα από το 1956 που δόθηκε επί Καραμαλή το αποκλειστικό προνόμιο στη ΔΕΗ για παραγωγή, μεταφορά και διανομή. Αυτό ήταν μια θετική κίνηση, πολύ θετική κίνηση μεταπολεμική, η οποία υποβοήθησε τη χώρα. Ανεξαρτήτως ότι η διαχείριση της δημόσιας ΔΕΗ δεν ήταν πάντοτε η καλύτερη. Και ανεξαρτήτως των προβλημάτων και άλλων που συνόδευαν την τότε δημόσια εταιρεία και παροξύλθηκαν στην πορεία. Αλλά εδώ, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ξεκινήσατε μία λογική απελευθέρωσης. Της ενεργειακής αγοράς. Ξεκινήσατε το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Φέτα-φέτα. Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο. Και πρώτα απ' όλα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος βλέπει τις ενεργειακές τιμές να τεινάζονται στα ύψη, και για την ελληνική βιομηχανία, η οποία υποφέρει από ακριβή ενέργεια. Από τότε άρχισαν να δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα. Καπιταλισμός και το 1950, καπιταλισμός. Και μετά τη δεκαετία του 90. Βεβαίως όμως περάσατε στην πιο άγρια, την πιο ακραία, την πιο νεοφιλελεύθερη εκδοχή του καπιταλισμού. Και τελειώνω με μια παρατήρηση. Δεν έχω το χρόνο, χρειάζονται πολλά να πει κανείς. Έχετε για να δώσει απαντήσεις. Μια παρατήρηση μονάχα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Λοιπόν, λέτε ότι το 30% το έχετε υπολογίσει. Ο κύριος Ζερβός εδώ έχει κάνει και τις μεγάλες μελέτες, αναλύσεις και τα έχει βγάλει όλα να είναι ισοζυγισμένα. Εγώ παίρνω τα στοιχεία. Δεν είμαι ο ειδικός στην ενέργεια. Αλλά παίρνω τα στοιχεία. Με την απλή λογική. Εγκατεστημένη ισχύς. Και το είπα και χτες.
38% λιγνητικές μονάδες στην μικρή ΔΕΗ. 38% οι λιγνητικές μονάδες. Όχι 30-38. 41% στη μικρή ΔΕΗ τα υδροηλεκτρικά. Εγκατεστημένη ισχύς. 21% το φυσικό αέριο. Το μείγμα καυσίμου δηλαδή κυρίως υδροηλεκτρικό και δευτερευόντως λιγνητικό. Και καθόλου φυσικό αέριο, ελάχιστο φυσικό αέριο και καθόλου πετρέλαιο. Αυτό πώς το εξηγείτε? Όσον αφορά βέβαια αυτά που λέτε. Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ. Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε. Αυτά που λέτε. Κύριε Λαφαζάνη. Αυτά που λέτε. Τελειώνω με αυτό. Μια παρατήρηση. Όχι, τελειώνοντας μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση. Πάτε με. Να μιλήσετε τώρα πάλι κανονικά τον χρόνο που έχετε στην θρολογία. Διασφαλίζετε κάποια δικαιώματα. Θα μιλήσει ο αρχηγός της συνεχεία του κόμματός σας. Αφήστε το αρχηγό μου τώρα. Τελειώνω. Μα πότε θα τελειώσετε? Μα θα είχα τελειώσει τώρα. Λέω ότι αυτά τα οποία λέω διασφαλίζονται εργασιακά και τα λοιπά. Δεν διασφαλίζεται απολύτως τίποτα. Διασφαλίζονται εντός εισαγωγικών πάλι. Παρακαλώ, τελειώνετε, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όσο παραμένει, δεν θέλετε να ακούσετε. Είναι κακός μετά ο πρόεδρος. Θυγατρική της ΔΕΗ. Τότε και μόνο τότε και αν διασφαλίζονται. Αν πουληθεί τίποτα, όλα στον αέρα μετά.